Θα συνδεθούμε με την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι παιδοψυχολόγος, για να μας λύσει έτσι κάποιες απορίες σχετικά με τα παιδάκια μας που θα πάνε τώρα στους παιδικούς σταθμούς. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας, καλή εβδομάδα, καλά εσείς πώς είστε? Επίσης, καλή εβδομάδα. Όλα καλά, θέλουμε να μάθουμε, έχουμε πολλές απορίες, έχουμε τεράστιο άγχος τώρα έτσι, με αυτή την κατάσταση, τα νέα δεδομένα, όλα αυτά που έχουν γίνει με τις μάσκες, πώς πρέπει να προσέχουμε, τι οδηγίες έχουν δώσει, τι είναι προαιρετικό, τι είναι υποχρεωτικό, πώς μαθαίνουμε στα παιδάκια μας έτσι, να ζουν με όλη αυτή την κατάσταση, πείτε μας. Είναι πολλές οι απορίες. Αρχικά θα πρέπει να προσαρμοστούν καλά τα παιδιά στο σχολείο, είναι το πρώτο βήμα αυτό, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά αυτή, είναι αλήθεια. Και μάλιστα για τα παιδιά τα οποία θα πάνε πρώτη φορά στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό, είναι νέα δεδομένα αυτά. Και όταν λέμε νέα δεδομένα, γιατί πρέπει να αποχωριστούν τους γονείς, το γονεϊκό περιβάλλον κτλ. Και ειδικά τα παιδιά αυτά που πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο είναι άλλη κατηγορία, γιατί αυτά δεν είναι υποχρεωτικό να φοράνε μάσκα. Η μάσκα είναι σε πιο μεγάλες ηλικίες. Τα παιδιά που πάνε πρώτη φορά στο σχολείο μπορεί να είναι συνήθως ο μέσος όρος γύρω στα 3 χρόνια της ηλικίας τους. Εκεί θα πρέπει να διαχειριστούν το θέμα της απομάκρυνσης από τους γονείς, από το οικογενειακό περιβάλλον. Εμένα με τρομάζει, βέβαια. Είναι πολύ σημαντική. Συγγνώμη, κυρία Καπάτου, βλέπω εγώ από το δικό μου το μωράκι, το οποίο βέβαια τώρα είναι ενός, είναι πάρα πολύ μικρό ακόμα. Αλλά βλέπω ήδη ότι λίγο απομακρύνομαι και κλαίει κατευθείαν. Δηλαδή, έχουμε ήδη πρόβλημα. Και τρομάζω μόνο στην ιδέα το πώς θα μπορέσει να με αποχωριστεί για να πάει στο παιδικό. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι τα παιδιά από τους 6-8 μήνες της ζωής τους αναπτύσσουν αυτό που λέμε άγχος αποχωρισμού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν απομακρύνεται το παιδί, όταν από το πεδίο, ή μάλλον η μητέρα ή ο πατέρας, από το πεδίο του παιδιού, δηλαδή το παιδί δεν τους βλέπει, τότε αυτό τους δημιουργεί ένα απέραντο άγχος και μια ανησυχία και μπορεί να ξεσπάσει σε κλάματα. Αυτό είναι μια φυσιολογική κατάσταση που αντιμετωπίζουν τα παιδάκια αυτής της ηλικίας, η οποία σταδιακά, μετά τους 18 μήνες, αρχίζει να καταλαγιάζει. Όταν όμως ένα παιδί και καταλαγιάζει κυρίως εκεί γύρω στα 2,5-3, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το παιδί απαραίτητα είναι έτοιμο να αποχωριστεί τον γονιό του και να πάει στο καινούριο περιβάλλον. Και κυρία... εκεί λοιπόν χρειάζεται η αποφασιστικότητα του γονιού. Κυρία Καπάτου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εμείς, σαν γονείς, υπάρχει κάποια προετοιμασία συγκεκριμένη που μπορούμε να κάνουμε στο να αποδεχτούν και τα παιδιά πιο εύκολα και με πιο ήπιο τρόπο τη χρήση της μάσκας? Και αν ένα παιδί διαφωνεί ή δεν θέλει να τη φορέσει, πώς μπορούμε να το εξηγήσουμε και να τον βοηθήσουμε στο να τηρεί τα μέτρα? Λοιπόν, θα σας πω ότι το βασικό παράδειγμα για το θέμα της μάσκας έχει να κάνει με εμάς τους γονείς. Αν τα παιδιά βλέπουν ότι εμείς πηγαίνουμε όπου πάμε, χρησιμοποιούμε τη μάσκα, το μήνυμα το δικό μας είναι ξεκάθαρο, ότι τη μάσκα τη χρησιμοποιούμε για να προστατευόμαστε, τα παιδιά το καταλαβαίνουν αυτό. Θα σας πω ότι γυρίζοντας από διακοπές, γύριζαμε το καράβι. Στο πλοίο λοιπόν είδα παιδάκια πολύ μικρής ηλικίας, τα οποία φορούσαν τη μάσκα τους με έναν εξαιρετικό τρόπο, ούτε δημιουργούσαν προβλήματα στους γονείς. Όλα τα παιδάκια φοράγαν μάσκα, πολύ μικρά, ίσως και 3 χρονών. Αν λοιπόν ο γονιός έχει ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στο παιδί ότι η μάσκα είναι ένα μέσο το οποίο μας βοηθάει να προστατευτούμε, το κάνουμε αυτό ότι είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς τους, το χρησιμοποιούν για κάποιο χρονικό διάστημα, επειδή μας το είπαν ότι είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε από τον ιό και να μην κολλήσουμε και να βοηθήσουμε και εμείς αυτό, μαζί με το να πλένουμε τα χεράκια μας όπως χρειάζεται και να κρατάμε μια μικρή απόσταση, τα παιδιά σταδιακά μπορούν να το κάνουν. Επίσης, μπορούμε να κάνουμε διάφορες δοκιμές, να δούνε και βιντεάκια, για παράδειγμα, που και άλλα παιδάκια φοράνε. Να δούνε και τις ομάδες των φίλων τους, που και εκεί να μπορούν να φοράνε. Μπορούν να κάνουμε πειράματα, να ζωγραφίσουν κάποιες μάσκες, να τις κατασκευάσουν. Γιατί στους παιδικούς σταθμούς δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από τα παιδάκια? Είναι προαιρετική. Κοιτάξτε, η χρήση μάσκας από ότι... Ναι, από τα 5 χρόνια διάβασα ότι είναι υποχρεωτική, δηλαδή από την υπηαγωγία. Οπότε φοράνε οι εκπαιδευτικοί, δηλαδή, σίγουρα, οι εργαζόμενοι παιδιά, σίγουρα, τα παιδάκια είναι προαιρετικό. Είναι απαραίτητο. Ναι. Είναι απαραίτητο. Γίνονται κάποια τεστ λοιπόν, στα παιδάκια? Έχουμε όμως τρόπους. Συγγνώμη. Γίνονται και κάποια τεστ στα παιδάκια, κάνουν δηλαδή το τεστ του κορονοϊού τα παιδάκια πριν μπουν μέσα στο παιδικό? Όχι βέβαια. Όχι, όχι βέβαια.
Όχι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Όχι, βέβαια. Ακούστε κάτι, όλη αυτή η ιστορία με τις μάσκες έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο ζήτημα γενικότερα. Έχει και οι πολλοί γονείς αντιτίθενται. Γιατί το θέμα τους, δεν μιλάμε τώρα για τα παιδιά τόσο μικρής ηλικίας μόνο, γιατί είναι δύσκολο ακόμη και για εμάς τους μεγάλους. Εγώ τους καταλαβαίνω τους γονείς, το πώς και εμείς θα υπακούσουμε στη μάσκα. Βλέπεις ότι τα παιδιά όμως έχουν μια μεγαλύτερη ευελιξία στο να, αφού τους εξηγήσεις κάτι, με τη μορφή, αν θέλετε, και παιχνιδιού και συζητήσεων που μπορείς να κάνεις μαζί τους, μπορεί να πιστούν πολύ καλύτερα και με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να κατορθώσουν, να μπορέσουν να πιστούν, να λειτουργήσουν καλύτερα. Οπότε το σημαντικό είναι να βλέπουν, επειδή τα παιδιά παραδειγματίζονται από τους γονείς, οι γονείς να διδάσκουν στα παιδιά φορώντας αυτή η μάσκα. Έτσι ακριβώς. Και να, από πριν να προετοιμάσουν τα παιδιά για το τι θα γίνει όταν θα πάνε στο παιδικό ή στον νηπιαγωγικό. Κυρία Καπάτου, σας ευχαριστούμε. Κοιτάξτε, πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας επίσης.